follow-up σε ένα μονοπάτι που φτιάξαμε για εσάς. Και πριν περάσω στον επίτιμο καλεσμένο μου και στα παιδιά του πάνελ, να πω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στην ex-team της Pharma Vitas, την κυρία Ζορκά Κουτρουμάνη, που διατηρεί κατάστημα στην Πατησίων 220 στην Αθήνα, και στην μακιγιές Λένα Παπαγιάννη, που έχουν αναλάβει την επιμέλεια μας εδώ στο στούντιο. Να τονίσω ότι στη σημερινή μου εμφάνιση σύμβαλαν το κομμωτήριο Νατζίπ για τα μαλάκια μου, τα όμορφα δαχτυλάκια για τα νυχάκια μου και το μακιγιάζ μου η Ειρήνη Πλέστη. Και επειδή έξω έχει σκοτεινιάσει, πάμε να σας παρουσιάσω τα λαμπερά αστέρια του πάνελ μου. Και έχω κοντά μου τον Εξοικία Τριμπουλίδη. Σε καλωσορίζω. Καλώς όρισες κοντά μας στην οικογένεια του Follow Us και την Αλεξάνδρα Πληταριά. Καλώς όρισα και εγώ. Καλή αρχή να έχουμε, Μαρία μου. Και θα την έχουμε. Και θα την έχουμε φυσικά. Πάμε τώρα να περάσουμε στον επίτιμο καλεσμένο μας, όπου μας κάνει και το ποδαρικό σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής μας, τον κύριο Γιάννη Δαραβίκα. Τι μου κάνετε? Σας βρήκα και καλή επιτυχία με υγεία αυτό το χρόνο και να πάει καλά η εκπομπή σας. Κύριε Δαραβίκα, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Δύο λόγια για μένα. Περισσότεροι με γνωρίζουν βέβαια, αλλά τι να περί αυτολογήσω, να πω τι. Ότι είμαι ο Γιάννης ο Δαραβίκας, ο οποίος έχω ασχοληθεί με επιχειρηματικές δουλειές παλιότερα, σαν ιδιοκτήτης ιατρικών κέντρων. Μετά όταν τα πούλησα ασχολήθηκα με δημοσιογραφία, από το 7 και μετά. Και ασχολούμαι και ακόμα σαν αρθρογράφος και δημοσιογράφος σε διάφορες εφημερίδες και όχι μόνο. Έχετε αναπτύξει έντονη κοινωνική προσφορά με τις δύο ΜΚΟ, εκ των οποίων είστε και πρόεδρος. Η πρώτη ΜΚΟ, ο Πανελλήνιος Ναρκωτικός Αγώνας, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται αποκλειστικά με την καταπολέμηση των ναρκωτικών στη χώρα μας. Ξεκίνησαμε από το 1985, τότε που ακόμα το θέμα των ναρκωτικών, τα πέθανε κάποιο παιδάκι από ναρκωτικά, ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Κατάλαβα. Και βέβαια τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πεθαίνουν αρκετά παιδιά και δεν το γράφει όχι μόνο εφημερίδα, αλλά ούτε υπάρχουν πουθενά. Τα βλέπετε παραπεταμένα κάτω στην Απαταχαρνών, πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Βάθη, γίνεται κόλαση. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έχω ασχοληθεί χρόνια με αυτό το θέμα. Θα μου πείτε τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, τι μπορεί να κάνεις με το θέμα των ναρκωτικών. Είναι ένα θέμα. Πολλά μπορείς να κάνεις. Πολλά μπορείς να κάνεις, αλλά πολλά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα, θα σας έπεσε το αποτέλεσμα, η κυβέρνηση εδώ η καινούργη. Όχι ότι θέλω να καυτηριάσω την κυβέρνηση αυτή, και από παλιότερα και ο προηγούμενος ο Παπαντρέου ήθελε να νομιμοποιηθεί η κάναβης. Λοιπόν, ήδη ψηλά χαμηλά άρχισαν και τη νομιμοποιούν. Δηλαδή προσπαθούν να νομιμοποιηθεί με τον τρόπο αυτό για να πέσει, λέει, η τιμή και να μην υπάρχει εγκληματικότητα και όλα αυτά. Πράγμα το οποίο εμείς δεν τον θεσπίζουμε, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε κάθετοι, όχι στα ναρκωτικά, σε όλα τα ναρκωτικά. Έχετε όμως ασχοληθεί και με θέματα διαφθοράς. Έχουν πιάσει τόπο. Ναι, εκεί ξεκίνησα την προσπάθειά σας. Αυτή την μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, όπως λέγεται, Πρωτοβουλία Πολιτών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ξεκινήσαμε από το 2006. Πράγματι, εκεί να σας πω, έχουμε κάνει καλύτερη δουλειά από ό,τι στα ναρκωτικά. Γιατί? Διότι μπαίνουμε σε διάφορες ατραπούς, όπως λέμε, οι οποίες έχουν σχέση με αυθαιρεσίες και διαφθορά είτε στο ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή σε θέματα που βλέπουμε ότι π.χ. στα φακελάκια των γιατρών, παράδειγμα σε χρηματισμούς διαφόρων κρατικών και μη κρατικών λειτουργών, σε κάτι διαπλοκές άλλες ιστορίες, τις οποίες στέλνουμε στον εισαγγελέα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, απλώς εμείς θα στείλουμε στον εισαγγελέα την υπόθεση και ο εισαγγελέας θα ασκήσει δίωξη ή όχι, ή θα την πάει στο αρχείο.
Εκεί έχουμε κάνει καλύτερη δουλειά μέχρι στιγμής. Γύρω στις 200 υποθέσεις έχουμε στήσει στον εισαγγελέα, εκ των οποίων κάποιες έχουν πάει πολύ καλά. Υπήρξατε και πολιτευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου ναι, Συναγερμού. Το 9 με το 12. Ποια γεύση σας άφησε η ανάπτυξή σας με την πολιτική? Άσχημη γεύση. Άσχημη. Άσχημη. Ναι. Εκεί, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είσαι υποχείριον του εκάστοτε αρχηγού, να λες αυτά που πρέπει να σου πει ο αρχηγός τι θα πεις ή το κόμμα. Δεν έχεις πρωτοβουλία δικιά σου, δεν μπορεί να έχεις προσωπικότητα και αυτά από μένα δεν συμβιβάζονται με μένα. Εγώ έχω γεννηθεί ελεύθερος και θα πεθάνω και ελεύθερος. Να μπορώ να μιλήσω. Η πρή κάτω ανθρώπου είναι η ελευθερία, εξάλλου για την ελευθερία. Έχει δει πολύ αίμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πάω να καπελωθώ εγώ στον κύριο Τάδε, στον κύριο Τάδε, αυτό για να μου λέει τι θα πω εγώ, όχι. Αλλά λέω αυτά που θέλω εγώ και αυτά που πιστεύω εγώ. Και γι' αυτό ο κόσμος με είχε εκτιμήσει μέχρι στιγμής. Με το μεταναστευτικό τι γίνεται? Γιατί... Με το μεταναστευτικό δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις είναι υπέτη και φταίνε. Πολλοί συμπατριώτες μας... Ξεκίνησε ο Σαμαράς από την αρχή και έβαλε τους Αλβανούς μέσα με το να λένε ότι πρέπει να αφήσουμε τα σύνορα ελεύθερα και από εκεί και πέρα μπήκαν και οι υπόλοιποι. Φτάσαμε σε σημείο εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, στο τέλος μετά από λίγα χρόνια, η χώρα μας είναι μια χώρα μεταναστών και μειονότητα οι Έλληνες. Πάντως πολλοί συμπατριώτες μας, όπως ναι, θέλω να σου αναφέρω πριν, αλλά... Να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα, έτσι. Ναι, για να μην τα μπερδεύουμε μια στιγμή. Ωραία. Εντάξει, καλύτερα. Καλύτερα. Ναι. Και εγώ να νιώθω πιο οικία, ναι, 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 έτσι, γιατί θέλω να είμαι σαν το σπίτι μου, ναι, λένε. Εσύ πάντως... είσαι σαν το σπίτι σου, θα νιώθω και εγώ σαν το σπίτι μου τουλάχιστον, έτσι. Θα είναι σαν το σπίτι μας. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μας. Όποιος πατάει το πόδι του εδώ, έτσι, θα λέει ότι είναι μας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ήθελα να αναφέρω. Θα λέει εσύ, follow us at home. Έτσι είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω ότι οι πολλοί συμπατριώτες μας φοβούνται πως σε μερικά χρόνια η πατρίδα μας, τουλάχιστον στον πληθυσμό της, ο μισός θα αποτελείται από μετανάστες. Για εκεί πάει. Για εκεί πάει. Καλώς φοβούνται. Για εκεί βαδίζει το θέμα. Δεν είδα τις προάλλες εδώ στην Εθνική Οδό, επειδή στην Αμυγδαλέζα δεν τους άρεσε η περιοχή εκεί που τους είχαν βάλει, βγήκαν και κλείσαν τους δρόμους. Πιο κάτω σε άλλη περιοχή, πριν από κάποιο καιρό πάλι, για να περάσει την Εθνική Οδό πρέπει να δείξει ταυτότητα στον λάθος μετανάστη. Και καθόμαστε και τα ανεχόμαστε αυτά. Κατάλαβα. Και βγήκε και άλλη απόφαση που λέει τώρα που επειδή είπα λάθος μετανάστη και σου λέει με καινούργια διάταξη υπουργική, δεν ξέρω τι είναι, ότι τη λέξη λαθρομετανάστη είναι απαγορευτική. Πρέπει να τον λέει παράτυπος μετανάστης, να τον λες παράτυπο μετανάστη. Λοιπόν, τις καμπάνες εκκλησίας σιγά σιγά δεν τις χτυπάμε, διότι ενοχλούνται κάποιοι παράτυποι μετανάστες, να το πούμε και πιο σικάτα έτσι. Δεν θα τις χτυπάμε τις εκκλησίες γιατί ενοχλούνται. Στο τέλος θα καταργήσουμε και τις εκκλησίες μας εμείς, γιατί πρέπει να γίνουν τζαμιά εδώ. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, ας φύγουμε λίγο από τα σοβαρά θέματα και σε ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα μας. Πώς βλέπετε την ελληνική τηλεόραση? Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Βλέπεις Στεφανίδου, είναι 24 χρόνια. Να πιάσω εγώ μια απλή περίπτωση, ένα απλό παράδειγμα. Και σου βγαίνει ότι και σου λέει στο Sky τώρα προχτές έχει ένα, βγάλει και ένα τρέλερ που σου λέει εγώ θέλω να βλέπω τα θέματα με το μάτι το δικό μου, λέει. Είμαι μέσα στα θέματα και πρέπει να είμαι μέσα στα θέματα. Εντάξει, να είσαι μέσα στα θέματα, αλλά ρωτάς τον άνθρωπο να σε βλέπει κάθε μέρα. Άλλαξε, παιδί, υπάρχουν και νέες κοπελίτσες να πιάσουν και εκείνες δουλειά. Έχει πιάσει το Στασίδι 20 χρόνια εκεί και εκεί. Δεν είναι μόνο η Ιδέλε, λέμε παράδειγμα για Στεφανίδου. Ένα απλό παράδειγμα φέρνουμε. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι αυτή τη δουλειά γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, έχει βαρεθεί ο κόσμος κάτι καινούριο να βρούμε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φέις Κορδά, πώς το λέτε την άλλη, Τσιμψιλή, αυτή το ένα το άλλο. Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω λιγάκι τα πράγματα περίεργα. Δεν αρχίζω και βαριέμαι. Λίγες είναι οι εκπομπές εκείνες που αξίζει τον κόπο να τις δεις. Τις άλλες τις βλέπεις έτσι για να χαζέψεις.
χαζεύουμε τηλεόραση. Δεν κοιτάμε τηλεόραση, τη χαζεύουμε. Δηλαδή αλλάζουμε κανάλι να δούμε κανένα περίεργο. Ποιο θα είναι το περίεργο? Κάτι το οποίο θα μας, δεν θα είναι το τετριμένο. Μόλις βρεις τα ίδια και τα ίδια λένε, αλλάζει κανάλι. Άρα πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν τα κανάλια να βρουν κάτι το περίεργο. Κάτι το περίεργο να δείξουν. Κάτι. Πλέον η είδηση είναι. Έχουν κινήσει και το ενδιαφέρον. Η είδηση δεν είναι τα ατυχήματα, το ένα, τα άλλα πυρκαγιές αυτό. Η είδηση πλέον είναι μια καλή είδηση. Η καλή είδηση σπανίζει πλέον. Δεν υπάρχει καλή είδηση. Να σας αλλάξω τώρα λίγο κουβέντα. Όταν δεν ασχολείστε με τις δύο ΜΚΟ, τι κάνετε τον ελεύθερό σας χρόνο? Κοιτάξτε, δεν θέλω να ασχοληθώ. Άμα δεν ασχολούμαι με τις ΜΚΟ, πάω και πίνω καφέ μου. Πίνω καφέ. Μιλάω με ανθρώπους, ακούω τις απόψεις τους, ανταλλάσσουμε απόψεις. Ο καθένας έχει και την δικιά του άποψη. Κάτι θα μάθεις από τον απλό πολίτη και όχι μόνο από τον απλό, και από όλους αυτούς. Με τη συζήτηση βγάζεις κάποια είδηση. Αυτό παίζει ρόλο. Προχτές μίλαγα με έναν, χτες μάλιστα, με έναν ιερωμένο εδώ του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνώνη, κοντά σας είναι, ο οποίος με το εξής. Μου λέει, γιατί δεν τα αναφέρεις? Γράψε, λέει, πήγε φουμιά και γράφεις. Σε όλα τα κάγκελα του Δήμου Αθηναίων έχουν βάλει οι παράτυποι μετανάστες που κουβαλάν καρότσια από τα σούπερ μάρκετ, τα δένουν με λουκέτα στα κάγκελα τα αυτοκίνητα, τα πάρουν. Κλέβουν τα καρότσια από τα σούπερ μάρκετ. Αφού έχουμε καταντήσει. Κάνουν τις δουλειές που κάνουν, μεταφέρουν αυτά που βρίσκουν τα σιδερικά τραπέ και το βράδυ τα κλειδώνουν στα κάγκελα. Και έχει γεμίσει Αχαρνών και όλη η περιοχή εδώ πέρα από τέτοια πράγματα. Πλάκα κάνει. Ναι. Θα λέω μια απλή είδηση. Τώρα μπορεί να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων να τα ξυλώσει αυτά. Είναι πράγματα που είναι άσχημη αυτή η όψη της Αθήνας. Ας αφήσουμε την άσχημη όψη, γιατί σου έχω την επόμενη ερώτηση που είναι: ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου τραγουδιστές, ηθοποιοί? Οι τραγουδιστές, μάλιστα το τραγούδι το ξέρω καταρχάς. Και το ελληνικό βέβαια. Πάει στα Λιγοπούλος με το τραγούδι της Λιγοπούλου. Και μ' αρέσουν και οι ξένοι τραγουδιστές, οι συγχωρεμένοι, η Whitney Houston. Α, ωραία. Αυτή. Και μ' αρέσει και η αδερφή, η θιά της, η Diona Warwick. Diona Warwick, πολύ ωραία, έχει τη διαφωνή με την Houston. Και μ' αρέσουν και άλλοι βέβαια, επειδή είμαι λιγάκι εγώ παλιός, μ' αρέσουν τα παλιά τραγούδια, δηλαδή μ' αρέσουν οι Bee Gees, μ' αρέσουν αυτά, αλλά ελληνικά μ' αρέσει και η Demi. Η Demi, που λέει πιο ψηλά το τραγούδι, πιο ψηλά, είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι, το βάλτε κανένα μέρα εδώ. Λοιπόν, βέβαια ο Ρέμος και διάφοροι άλλοι τραγουδιστές. Κατάλαβα. Τι συνενοχλεί στους ανθρώπους? Κοίταξε, στους ανθρώπους με ενοχλεί το δίθεν, η υποκρισία και η ψευτιά, που είναι διαδεδομένο στο έπακρον αυτή την εποχή. Δηλαδή βλέπεις ο καθένας το παίζει δίθεν. Αν το γυρίσει, οι περισσότεροι κάνουν τον πλούσιο. Του γυρίσει ανάποδα. Δεν κρέμεται τίποτα. Δεν κρέμεται ούτε εσύ. Δεν κρέμεται φλουρί, φίλοι μου και φίλες μου. Πουλάνε μούρι χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος από πίσω, διότι ο καθένας τον ξέρει το καθένα. Μην νομίζεις. Ναι, όλοι με. Αυτοί νομίζω δεν τον ξέρει τον άλλον και το γελάνε από πίσω. Και κάνουν πλάκα με τον καθένα. Και έρχεται ο άλλος και στο παίζει ότι είναι. Ο Τάδε και ότι είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού του Τάδε. Σου πουλάει εκδούλευση για να σου πάρει και κανένα φράγκο κιόλα. Αν μπορεί να σου σε διορίσει, να σου κάνει. Σου... Ψευτιές. Ποιητέ οι περισσότεροι είναι ποιητέ. Το έχουν ρίξει το ποίημα, στην ποιήση. Στην ποιήση. Έχουν λοιπόν ξεπεράσει και το Σολομό. Λοιπόν, ευχάριστο αυτό. Όχι ότι. Γενικά που γελάσαμε. Ναι. Λοιπόν, πάω στην επόμενη ερώτησή μου. Έχετε ασχοληθεί με δημοσιογραφία. Ναι, χρόνια. Σαν αρθρογράφος. Ναι, γράφω. Και επίσης σαν αστυνομικός συντάκτης. Ναι, ήμουνα από το 6 αστυνομικός συντάκτης, είμαι 12 χρόνια. Στο Υπουργείο Διαπιστευμένος, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Και ασχολήθηκα γιατί μ' άρεσε να σου πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μ' άρεσε πάντοτε. Είναι ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον πάντοτε εκεί. Και γενικά με την ασχολία μου με τα ναρκωτικά από το 1985 είχα ασχοληθεί με θέματα δίωξης ναρκωτικών, αστυνομίες και ιστορίες. Και έτσι και από τότε έδεσε το
Το γλυκό. Το γλυκό, ναι. Σωστά. Πιστεύετε ότι οι λεγόμενες ενημερωτικές εκπομπές δίνουν την αντικειμενικότητα και την πραγματικότητα στον πολίτη ή η ενημέρωση είναι μονόπλευρη και καθοδηγούμενη? Οι ενημερωτικές εκπομπές είναι ο τίτλος ενημερωτικές εκπομπές. Mm-hmm. Η ουσία είναι άλλη, είναι καθοδηγούμενες ενημερωτικές εκπομπές. Δηλαδή εγώ είμαι ο διευθυντής σύνταξης εφημερίδος, θα πάρω εντολή από τον, από πάνω ότι θα πω σήμερα θα πεις αυτό, mm-hmm. σήμερα θα κοπανίσεις εκείνον, σήμερα θα κοπανίσεις τον άλλον, η γραμμή είναι αυτή, η γραμμή είναι η άλλη. Αυτές είναι οι ενημερωτικές εκπομπές. Mm-hmm. Χαράσουν γραμμή με εντολή άνωθεν. Δεν είδατε και ο υπουργός είπε ότι υπουργός επικρατείας, πώς τη λέγανε παλιότερα, η Γιώργο Βασίλη. Ναι. Εμείς είμαστε, είπε, τι θα δώσουμε εντολή, τι θα πούνε τα κανάλια. Το έχουν γράψει πολλές φορές. Το τι θα πούνε, εμείς θα χαράξουμε γραμμή, λέει. Άρα δηλαδή παίρνουν γραμμή από την εκάστοτε κυβέρνηση, mm-hmm. το τι θα πούνε αυτοί. Και αν κουνήσεις και πεις εσύ κάτι παραπάνω, εδώ, το κανάλι ή το αυτό, αρχίζουν οι αυτές. Mm. Πιστεύεις, σ' αλλάζω, εγώ συνέχεια σ' αλλάζω, γιατί έχω μαζέψει ένα σωρό ερωτήσεις, θέλω να μάθω τόσα πολλά από σένα και την άποψή σου και τη γνώμη σου, που κάθε μου ερώτηση έχει και διαφορετικό θέμα. Σπουδαία δεν είναι και γνώμη μου, την γνωρίζουν όλοι. Λέω αυτά που λέει ο κοινός πολίτης, αυτά που σκέπτονται ο κοινός πολίτης, αυτά λέω εγώ. Αυτά. Σωστά. Εγώ πάντως από το στόμα σου ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Και την ακούω, ναι. Και τιμή μου που την ακούω εδώ στην έναρξη και στην πρεμιέρα μου. Το θέμα να σου κάνω καλό ποδαρικό, θα μου κάνεις. Να μπορείς όλο τον χρόνο θα μου κάνεις. Να έχεις ανθρώπους έτσι να σου λένε την άποψή τους, να έτσι. Είναι το έδαφος καλλιεργήσιμο εδώ, να έχεις εκπομπή σοβαρή, εντάξει σοβαρή είναι η εκπομπή, αλλά να μπορεί να περάσει το μήνυμα έξω, το κάποια περνάμε. Μηνύματα. Το περνάμε, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σου έχω την επόμενη ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές? Κοίταξε, ο ρατσισμός είναι μια σχετική άποψη. Εγώ έχω και λίτσα και είμαι και καραφλός. Άμα με πούνε καραφλό, είναι ρατσιστές αυτοί? Έτσι δεν είναι? Ένας δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη είπε για τις χοντρές. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι χοντρές, παράδειγμα σχάρι, λέω. Είμαι ρατσιστής, είναι ρατσιστής, δεν καταλαβαίνω. Άμα με πει εμένα καραφλεμένα, όταν ήμουν πολιτευτής ο λαός, με λέγανε ο καράφλας του λαός. Ήταν ρατσιστές αυτοί? Δεν είναι σχετική έννοια το. Το αν είσαι μαύρος, είσαι μαύρος γιατί έχεις χρώμα μαύρο. Πώς θα τον πεις το μαύρο, είναι έγχρωμο. Αν το πούμε καθαρεύουσα έγχρωμος. Είναι ρατσισμός αυτός? Ο Αλβανός δεν είναι από την Αλβανία, δεν θα τον πεις Αλβανό? Ο Έλληνας δεν είναι Έλληνας, θα τον πεις Έλληνα. Πώς θα τον πεις, είναι ρατσιστικό να τον πεις τον άλλον Έλληνα στην Αλβανία ή τον Αλβανό εδώ πέρα Αλβανό? Αυτό έχουμε καταδύσει έτσι. Και το λέμε ρατσισμό αυτό. Έχουμε παρεξηγήσει, έχουμε μπερδέψει, όπως λέει η παροιμία, τα μπούτια μας. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε τι εστί ρατσισμός. Ρατσισμός δεν είναι αυτό. Ρατσισμός είναι άλλα πράγματα. Να δημιουργήσεις πρόβλημα σε κάποιο ζωτικό θέμα. Αυτό, πιστεύετε ότι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα στο ρατσισμό, σε αυτό που είπατε μόλις τώρα? Τώρα επειδή έχουν αρχίσει τα απαγορευτικά, έχουν αρχίσει και τα έχουν πάρει μπάλα όλα. Οι Έλληνες έχουν κάποιο μικρή δόση ρατσισμού σε κάποια θέματα, δικαίως ή αδίκως. Δικαίως ή αδίκως. Τους παίρνει μπάλα όλους, διότι όταν έχεις ζήσει εσύ εδώ πέρα στη χώρα σου, αυτή την μεταναστευτική πολιτική η οποία τα έχει ισοπεδώσει όλα και όπως είπαν προηγουμένως ότι mm-hmm. θα φτάσουμε σημείο η μισή να είναι με μετανάστες, παράτυποι μετανάστες ή νόμιμοι μετανάστες ή θα νομιμοποιήσει τώρα, θα ελληνοποιήσει 800.000 μετανάστες. Αύριο το πρωί θα βγαίνεις και θα βλέπεις ότι ο καθένα απ' έξω από την πολυκατοικία στην πόρτα σου μιλάει άλλη γλώσσα. Και όχι μόνο άλλη γλώσσα, θα τα λες πάσμερα ελληνικά. Θα είσαι η μειοψηφία. Αναγκαστικά σε κάνει έτσι. Mm. Αναγκαστικά σε κάνει έτσι. Πας στην εφορία, παράδειγμα. Σου πω ένα απλό παράδειγμα. Θα δεις την ουρά, είναι 10 Έλληνες και οι υπόλοιποι 50 είναι αλλοδαποί. Ναι. Και γίνεται κόλαση. Και όχι μόνο γίνεται κόλαση, έχουν και απαιτήσει οι αλλοδαποί.
εκείνοι που φωνάζουν και βρίζουν τους εφοριακούς είναι οι αλλοδαποί. Για τον α, β, γ, δ λόγο. Λοιπόν, απλά παραδείγματα. Ο Έλληνας τι θα πει. Αναγκασμένος δεν είναι να κάνει τον έναν ρατσιστή. Σε κάνει, η κατάσταση σε κάνει ρατσιστή. Τέλεια. Λοιπόν, πάω στην επόμενη μου ερώτηση. Να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Για το μακεδονικό, πες μου τη γνώμη σου. Κοίταξε το μακεδονικό. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την αυτή του αλλιώς που λένε. Τα ρούχα τα αλλιώς, ε. Τώρα το λέμε Βόρεια Μακεδονία. Προηγουμένως είχαμε πρώην της Δυτικής, πρώην της Ιουγκοσλαβικής αυτής της Μακεδονίας. Πάλι Μακεδονία δεν ήταν και εκεί. Και τώρα Μακεδονία δεν είναι. Εμείς θέλαμε να φύγει η λέξη Μακεδονία. Εδώ βάλαμε πάλι τη Μακεδονία. Το λέγανε Βόρεια, Νότια, Ανατολική, Δυτική κτλ. Μακεδονία είναι. Είδατε τι ποζάεφα. Μακεδόνες είμαστε. Μακεδονική γλώσσα έχουμε. Επιτύχαμε αυτό που θέλαμε εμείς. Με τη βούλα της ελληνικής αυτής. Παπ και τελείωσε. Έληξε. Όλη η φασαρία ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Τον οποίο πέτυχαν το γεωγραφικό προσδιορισμό. Βόρεια Μακεδονία. Αυτή είναι Βόρεια Μακεδονία, εμείς είμαστε Νότια Μακεδονία. Τα κάναμε μουσκεμα. Αυτό είναι το θέμα. Και καλά κάνουν και αντιδρούν οι οργανώσεις οι μακεδονικές. Διότι αυτό που κάναμε δεν είναι τίποτα άλλο, παραδώσαμε νομιμότητα στους Σκοπιανούς. Ας αλλάξω πάλι. Ναι. Πριν περάσω στις ερωτήσεις που σου έχουν ετοιμάσει εδώ τα αστέρια του πάνελ και περιμένουν για λίγη ώρα και παιδιά συγχωρέστε μας, αλλά θέλαμε να θίξουμε αρκετά θέματα. Έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο? Στον κόσμο τι να του πω, υπομονή, να κάνει υπομονή, να κάνει και το σταυρό του και να λέει έχει ο Θεός. Μήπως μας βοηθήσει ο Θεός από πάνω και ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική, την μεταναστευτική, την χαόδη κατάσταση που υπάρχει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εγώ παραχολογίες δεν κάνω, λέει. Παραχολογίες δεν κάνω. Και καπάκι λέει. Κατεβάζουμε τον έμφυα, κατεβάζουμε το ΦΠΑ. Αυτή τι είναι, δεν είναι παραχολογία. Αλλά κατά τα άλλα παραχολογίες δεν κάνει. Δηλαδή βλέπετε εδώ, μας κοροϊδεύουμε στα μάτια μας. Θα μου πεις είναι μοναδική αυτή που το κοροϊδεύουν και προηγούμενοι, τι κάνω, τα ίδια. Ποιος φταίει, τα πρόβατα εμείς. Εμείς φταίμε διότι εμείς καθόμαστε και ψηφίζουμε. Και θα δείτε ότι μεθαύριο θα αρχίσει να τους πετάξει ένα κόκαλο ο Τσίπρας. Είτε με το συνταξιοδοτικό, είτε να τους δώσει κανένα χιλιαρικά και έτσι από αυτό. Πάντα τους ξαναψηφίσουν πάλι. Και μετά θα το πάρει πίσω. Αυτό θα κάνει. Σας παραδίδω εδώ στα αστέρια μου, γιατί πιστέψτε με, είναι έτοιμα να σας ταράξουμε. Απογοητεύτηκες από αυτά που σου είπα, ε. Κοίταξε, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εγώ αυτά ξέρω να λέω. Αυτά έχεις να πεις, τα είπες και καλά το έκανες και είμαστε εδώ να σε ακούσουμε. Έτσι. Και κάθε και άποψη δεχτεί. Κάθε που με ακούει, αυτή τη, το μεράκι και το σαράκι το έχει μέσα. Σωστά. Σε παραδίδω. Okay. Αστέρια μου. Καλησπέρα κύριε Δαναδίκα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μιλάμε στον ελληνικό, όπως είπαμε, θα συνεχίζουμε το θέμα. Η ερώτησή μου είναι σχετικά με τον Πρωθυπουργό, που πριν από λίγες μέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια ελάφρυνση στα στενέστερα οικονομικά στρώματα της Ελλάδος, εταιρείες και στους εργαζόμενους. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για παροχολογία, όπως είπες προηγουμένως. Ναι. Η δική σου άποψη, η δική σου εκτίμηση ποια είναι για αυτό το θέμα? Παροχολογία είναι, γιατί σου κατεβάζει ένα πόντο το ΦΠΑ, είναι μηδέν. Κατεβάζει το 10 πόντους κάτω, το 24 κάτω το 14. Τι να μου με το 24 να το κάνεις 23. Δηλαδή μας κοροϊδεύεις. Τίποτα, είναι μηδέν. Αυτά έκανε. Και ο άλλος όμως το κοιτάει από τη τηλεόραση και το βλέπει, σου λέει, κοίταξε, αρέσει, μπράβο. Το οποίο πόντο αυτό, μετά αν ξαναβγεί, θα τον ανεβάσει. Θα στο πάει το 23-25 μετά. Και αν δεν πες εσύ, σε 4 χρόνια δεν τον ξαναψηφίζω. Όταν φτάσει πάλι παραμονές των εκλογών, θα σου κατεβάσει πάλι ένα πόντο, θα σου δώσει και ένα κόκαλο, θα σου πετάξει, θα πεις α, μπράβο, είδες, μας έσωσε, αυτό είναι σωτήρας μας. Τι έχει κάνει τώρα αυτή η δουλειά, τι γίνεται εδώ. Τόσο καιρό
έχει κόψει με τα μνημόνια, είτε με τα μη μνημόνια και όλα αυτά, τον έχει στεγνώσει τον πολίτη. Βλέπετε τους συνταξιούχους, τι γίνεται, τι παραμύθους πουλάει. Καλά, αυτό δηλαδή, με τις συντάξεις να μην μπορεί. Τι παραμύθους πουλάει. Τίποτα. Τους λέει. Θα κόψουμε τις συντάξεις διότι έτσι υπογράψαμε. Καλά βρε μπουμπούλα, όταν υπέγραφες δεν ξέρεις τι υπέγραφες. Ότι είναι οι συντάξεις, δεν καταλάβαινες ότι τις εκλογές όταν θα έρθουν θα σε ψηφίσουν, πόσες εκατομμύρια συνταξιούχοι είναι, αυτοί θα σου ρίξουν μαύρο. Δεν το ήξερες. Αλλά τι κάνει. Σου λέει, εγώ θα υπογράψω για να κάνω τη δουλειά μου, μπορείς να τα πάρεις από αλλού. Πάρτα από τα κλαμπ, πάρτα από τα αυτά, κοπάνε να τους το ποτό, αντί 10-20 το αυτό. Και τελειώνει η υπόθεση. Βάλε εκεί φορό ποτών, φορό κρασιών, φορό αυτά. Και τελειώνει η υπόθεση. Το συνταξιούχο τον κακομοίρη, ο οποίος αυτός ζει για να πάρει τη συνταξούλα του, να ζήσει πόσα χρόνια μετά, πληρώνει σαν βλάκα τόσα χρόνια συντάξει και μετά από την κόψη εσύ, θα σε μαυρίσει. Σίγουρα θα και σε μαυρίσει. Και τις κόβουν και συνέχεια, δεν είναι ότι τις κόβουν μια φορά και τέλος. Κόβουν εκεί, ρίχνουν τσεκούρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τι κάνει. Σου λέει, θα τον ψήσω εγώ, θα τον σφίξω, θα τον στύψω, θα τον σύντριψω, θα τον στύψω. Και παραμονές των εκλογών θα πει, α, ξέρεις κάτι, μπορεί και να μην στην κόψουμε τη συντάξη. Και ο άλλος που είναι πελαγωμένος, λέει, α, μπράβο, μπράβο, ανασένει, αρχίζει και ανασένει. Και πάνω στο που ανασένει, θα του πετάξει ένα κόκαλο από τα περισσευούμενα, όπως τα λέει, πάρε και ένα χιλιάρι, πάρε και ένα χιλιάρικο, και πάει θα του ψηφίσει. Μας έσωσε αυτός, λέει. Πάρα να πέσουμε σε κανέναν άλλον, ο οποίος θα μας τσακίσει. Αυτό κάνει, αυτό γίνεται τώρα. Και τι έχουν κάνει, έχουν κάνει και αυτά τα θέματα με τις κάρτες που σου δίνουν χιλιαρικάκια από την κλήρωση. Τους έχει δώσει αρκετούς. Έχουν πάρει αρκετοί. Μεταξύ αυτών πήρα και εγώ. Την πρωτοχρονιά μου έρχεται ένα μήνυμα στο mail μου από την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων. Και η Δραβίκα έχετε λέει κληρώσει ένα χιλιάρικο από την αυτή. Λέω παρά με δουλεύει, κάποιο με δουλεύει. Παίρνω και εγώ μέσα. Μπείτε λέει στο TaxisNet να δείτε τι. Μπαίνω στο TaxisNet, λέει δώστε μας τον αριθμό λογαριασμού να σας βάλουμε λέει ένα χιλιάρικο που είστε ο τυχερός της λαχιοφόρου για τις κάρτες. Δίνω τον αριθμό, 29 λέει 12 του, θα έχετε στο λογαριασμό αυτόν τα αυτά. Πάω και εγώ βλέπω στην τράπεζα πράγματι είχα. Εγώ που τα ξέρω. Ένας κακομοίρης άλλος ο οποίος δεν έχει που την κεφαλή κλείνει το χιλιαρικάκι αυτό. Είναι ποσόν για αυτόν. Ο άλλος θα του πει α μπράβο, είδες, μου έδωσε ένα χιλιάρικο, ψήφισε το ξανά. Αυτοί είμαστε εμείς. Λοιπόν. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το θέμα η πολιτική γενικά της Ευρώπης. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική άνοδο των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων. Πιστεύετε ότι αυτή η άνοδος είναι συνδεδεμένη κυρίως με το μεταναστευτικό ή συνδράμουν και άλλοι λόγοι? Όλη η οικονομική κατάσταση και το στύψιμο που γίνεται το οικονομικό στην Ευρώπη και δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και σε άλλα κράτη. Και το μεταναστευτικό έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο τις ακροδεξίες, τα ακροδεξιά κόμματα. Φυσιολογικά, παλιά βλέπατε να είχαν αναπτύξει ακροδεξιά κόμματα. Όχι, τώρα έχουν. Γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Στην οικονομική κρίση ανδρώνεται η ακροδεξιά. Απλούστατη είναι η απάντηση. Να πούμε κάτι άλλο τώρα πάνω σχετικά με το κολονάκι. Να πω. Είπαμε για αυτά για τα καρότσια που είπανε που κλείνουν και κοιτώνουν για να πατάξουν τη διαφθορά και τα λοιπά. Και διάβασα σε ένα άρθρο σου ότι ο κύριος Καμίνης κάνει μια εκστρατεία λέει για να πατάξει το κτίνος της ανομίας θέλοντας να ξυλώσει και τα στέγαστρα όπως και στο κολονάκι που γνωρίζουμε και συχνάζουμε. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το κτίνος της ανομίας είναι να χτυπήσει ένα κολονάκι και τα λοιπά. Δηλαδή... Υπάρχουν πολλά κτίρια ανομίας στο κολονάκι τα οποία ξεκίνησε ανάποδα κύριος. Το στέγαστρο δεν είναι το άπαν της υπόθεσης. Άμα πάτε στο κολονάκι αυτή τη στιγμή που όλοι το νομίζουν ότι κάτι είναι το κολονάκι, οι περισσότεροι που πάνε στο κολονάκι είναι από περιοχές μακριά της Αθήνας. Δεν θα δείτε κανένα κολονάκι ότι εκεί να συχνάζει. Πρώτον. Δεύτερον, θα δείτε τους ζητιάνους, ο ένας να κοιμάται έξω από τον καλογύρου, ο άλλος να κοιμάται πιο κάτω γωνία σκουφά και πλατεία κολονακίου, ο άλλος να κοιμάται στο Γερμανό απ' έξω, γεμάτο. Αυτά δεν τα βλέπει ο Καμίνης.
Καταρχάς αυτοί που κοιμώνται έξω είναι, πώς σου λέμε, είναι χωρίς στέγη, έτσι, άστεγοι. Αυτοί οι άστεγοι, ο Δήμος δεν έχει κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να τους βάλει μέσα, μπορεί. Κάνεις μια αυτοψία, στέλνεις τους αρμόδιους, λέγονται δημοτικοί αστυνομικοί, λέγονται κοινωνικοί λειτουργοί, δεν ξέρω τι λέγονται. Βλέπεις ότι στο κορονάκι μονίμως κοιμώνται κάθε μέρα εκεί απ' έξω. Τους παίρνεις και τους βάζεις σε ένα κατάλημα μέσα. Να έχουν το μπάνιο τους, να έχουν. Όχι, το έχουν κάνει επάγγελμα. Το έχουν κάνει επάγγελμα. Δεν θέλει κανένας από αυτούς να πάει εκεί, γιατί εκεί ζητιανεύουν. Αν πάτε στο κορονάκι και καθίστε μία ώρα, θα περάσουν τουλάχιστον 20 τέτοιοι ζητιάνοι. Μετρήστε, 20 άτομα και το κορονάκι. Βασικά όμως το θέμα των στεγάστρων θέλω να σχεδιαστούμε. Για τα στεγάστρα, ναι, τι θέλει τώρα. Όχι μόνο για το κολονάκι, γενικά για την Αθήνα. Έχα ακούσει, επειδή είχα γνωρίσει ένα επιχειρηματία που ήταν να ανοίξει, άνοιξε μάλλον ένα πολύ ωραίο καφέ ζαχαροπλαστείο στο Θησίο. Ναι. Και αυτό είχε έρθει από το εξωτερικό. Και θυμάμαι τη συγκεκριμένη περίπτωση που ήθελε να πάρει άδεια για τέντες κτλ. Και ξαφνικά λέει ότι δεν κάνει, του λέει ο Δήμος, να είσαι παράνομος για να πληρώνεις το πρόστιμο. Αλλά κάτω. Ναι, το κάτω. Δηλαδή το ίδιο κράτος σε οθεί στην ανομία, αλλά μετά θέλει να σε μαζέψει. Αυτά και λιγάκι... που έχει βάλει στο κορονάκι τα στέγαστρα, τα έχει βάλει ο Αβραμόπουλος. Άρα νόμιμο. Με εντολή του Αβραμόπουλου και με υπόδειξη του Δήμου επί Αβραμόπουλου γίνανε. Όπως τα είπε ο Αβραμόπουλος, έβαλε δικό του αρχιτέκτονα από το Δήμο και είπε στον καθένα επιχειρηματία, θα το κάνεις έτσι. Και έτσι το κάνε. Τώρα ήρθε ο Καμίνης και του λέει: δεν θέλω εγώ έτσι, εγώ το θέλω έτσι. Μα ναι, ρε φίλε, άμα το θέσει έτσι, πλήρωνε κιόλας ο Δήμος. Σωστά. Πλήρωνε. Σωστά. Όχι, θα κάνει τον καθένα να του λες: άλλαξε τα γιατί εσύ τσούρτες έναν, επειδή δεν ξέρω τι σκοπιμότητες έχεις και τι δούνε και λαβίνε έχεις με τον καθένα προμηθευτή. Σωστά. Λέω εγώ, σαν πονηρός πολίτης, και ότι ο κάθε δήμαρχος θέλει να προωθήσει τι business του. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Κύριε Δαραβίκα, να με τη σειρά μου και εγώ να σας ρωτήσω για το μεγάλο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνικών, τα ναρκωτικά δυστυχώς. Πιστεύετε ότι η διεθνή στάση για την αποποινικοποίηση της χρήσης τους, η λεγόμενη φιλελευθεροποίηση, θα βοηθήσει στον περιορισμό της χρήσης τους ή αντιθέτως θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των χρηστών? Εκείνοι που είναι υπέρ της αποποινικοποίησης και της φιλελευθεροποίησης είναι ότι θα μειωθεί η χρήση. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Όταν είναι ελεύθερο κάτι το οποίο είναι απαγορευμένο τόσο καιρό, δεν θα πάω το πάρω. Σωστά. Θα πω δεν το παίρνω τώρα γιατί είναι ελεύθερο. Σωστά, σωστά, σωστά. Θα πάω το πάρω. Άμα μου αρέσει κάτι, θα πάω το πάρω. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ότι είναι. Όταν είναι ένα ακριβό παπούτσι και το πουλάει, ξέρω εγώ, η τάδε εταιρεία 600 ευρώ. Όταν αφαιθεί ελεύθερο και κατέβει η τιμή του, δεν θα πάω το πάρω γιατί έπεσε η τιμή του. Φυσικά. Μου αρέσει εμένα αυτή η μάρκα και το μου αρέσει το πόδι μου. Πώς θα το κάνω. Θα πάω το πάρω. Βέβαια θα πάω. Και δεν θα το πάρω αυτό. Θα πάρω και 2-3 ζευγάρια. Διότι με τα 600 ευρώ που κάνει μπορώ να παίρνω 4 ζευγάρια. Θα πάω το πάρω, βέβαια. Και μια τελευταία ερώτηση. Η χώρα και δεν θα έχω και κίνδυνο να με συλλάβουν. Σωστά. Γιατί θα είστε μεγάλο αυτή η υπόθεση. Δεν θα διασυρθώ κοινωνικά. Σωστά. Η χώρα μας, κύριε Δαραβίκα, μπήκε το 2010 στα μνημόνια και βγήκε πριν λίγες μέρες. Πιστεύετε ότι τα μνημόνια βοήθησαν στην εξυγίανση των οικονομικών αλλά και της νοοτροπίας που μας οδήγησε στη χρεοκοπία? Κοιτάξτε, τα μνημόνια πάντοτε είναι άσχημο πράγμα. Το να μπει σε μνημόνιο είναι άσχημο πράγμα. Η κακιά η ρίζα πώς ξεκίνησε είναι τότε που μας έβαλε ο Γεωργάκης. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Το γιατί μας έβαλε και πώς μας έβαλε είναι δικό του το θέμα. Και ξέρει εκείνος για ποιο λόγο. Λοιπόν, χωρίς να θέλω, έχουν αναγραφεί, τα γνωρίζουμε όλοι. Όλοι μας γνωρίζουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πήραμε την κάτω βόλτα. Έπεσε και ο Βαρουφάκης στη μέση. Τα έκανε και αυτός και χρεωθήκαμε 100 δισεκατομμύρια με την υπόθεση του Βαρουφάκη και πήγαμε κατά διαόλου. Και πληρώνουμε αυτά τα σπασμένα τώρα. Λοιπόν, μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε φρενάρει από τότε. Αλλά δυστυχώς οι κακές πολιτικές μας φέραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ, εξοικία μου. Κύριε Δαραβίκα, τιμή μου που σας είχα εδώ σήμερα.
Εγώ εύχομαι καλή αρχή να έχετε. Ευχαριστώ. Θέλετε να μας... Ευχαριστώ πολύ. Και τύχη να έχετε τύχη εδώ, η εκπομπή να έχει τύχη. Θα την έχει. Έτσι. Έτσι. Γιατί μας αγαπάνε οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες. Έτσι, φίλοι μου και φίλες μου, εδώ, στην βάση μας. Κύριε Δεραμπίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Follow us! Και επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εννοείται συνεχίζουμε εδώ με τα αστέρια μου τον Εξικία Τριμπουλίδη και την Αλεξάνδρα Πλήταριά και θα θίξουμε ένα θέμα, το διαζύγιο, όπου βρήκαμε και πληροφορίες μέσα από το ίντερνετ. Ουσιαστικά θα ξεκινήσω εγώ, αστέρια μου, με λίγο τα ψυχολογικά του διαζυγίου, τι γίνεται όταν υπάρχουν και παιδιά μαζί. Βρήκα κάποιες ερωτήσεις που είχαν έτσι ενδιαφέρον. Είναι εύκολο, λέει, για ένα μικρό παιδί ή για έναν έφηβο το διαζύγιο των γονέων του? Βάσει της πληροφορίας που βρήκα, για ένα μικρό παιδί δεν είναι εύκολο το να βιώνει το διαζύγιο, γιατί είναι σε τέτοια ηλικία που ξεκινάει το δέσιμο με τους γονείς, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, και όταν γίνεται εκείνη την περίοδο που γίνεται αυτή η σχέση, αρχίζει και φοβάται. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όταν υπάρχουν αδέρφια, είναι διαφορετικά τα πράγματα? Πιο εύκολα ή πιο δύσκολα? Λοιπόν, όταν υπάρχουν αδέρφια σε ένα διαζύγιο, αλλά είναι ηλικιακά κοντά, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί το ένα συμπαραστέκεται στο άλλο, οπότε υποστηρίζει το ένα το άλλο σε αυτά που βιώνουν. Τα παιδιά, λέει, που είναι ντροπαλά και δεν είναι τόσο εξωστρεφή όσο τα υπόλοιπα, είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν το διαζύγιο? Έχουν πρόβλημα? Δυσκολεύονται? Ναι, λοιπόν, είναι δύσκολο, μας λένε οι πληροφορίες μας, γιατί κλείνονται, λέει, συναισθηματικά και απομονώνονται κοινωνικά. Αστέρια μου, δεν σας ακούω. Ωραία. Ένα παιδί, τι πιστεύετε, παιδιά? Πιστεύουμε, από τις μελέτες που διαβάσαμε, ένα πράγμα που αντιμετωπίζουν, υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σε ένα διαζύγιο. Πάρα. Λοιπόν, κάποια από τα αρνητικά μπορώ να πούμε ότι ένα παιδί όταν μεγαλώνει, αρχίζει και νιώθει ότι δεν υπάρχει, η έννοια της αγάπης δεν είναι αληθινή. Γιατί βλέπει τους γονείς του στην αρχή μαζί και ξαφνικά σπάει αυτό το ωραίο. Και αυτό μπορεί να μεταφερθεί και σε μεγαλύτερη ηλικία, ώστε όταν μεγαλώσει ο έφηβος ή η έφηβη, όταν φτάσουν σε ηλικία σχέσεων, να μην μπορούν να δώσουν αγάπη, γιατί έχει κλονιστεί από την παιδική του ηλικία. Σωστά. Είναι ένα αυτό το θέμα. Θέλεις να αναπτύξεις κάτι? Ναι, να πω και ότι και η προσαρμογή στο γονικό διαζύγιο περιέχει πολύ συναισθηματική επεξεργασία της θλίψης και του πένθους της οικογενειακής απώλειας, τη μετάβαση σε αποδοχή της χωριστής οικογενειακής πραγματικότητας και μετά να ανακαλύψουν τις νέες ευκαιρίες. Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι θλιβερό, αλλά υπάρχει όμως πλέον στις μέρες μας και αρκετά πολύ... συχνά πυκνά. Σωστά, κυρία Σωστάρια μου. Αρκετά συχνά πυκνά. Σωστά. Το καλό είναι όμως ότι για να... αν υπάρχουν παιδιά στη μέση, οι γονείς θα πρέπει να συνεννοούνται, να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στα αθώα αυτά πλάσματα. Δηλαδή να κάνουν ομαλά τη μετάβαση αυτή. Σωστά. Του διαζυγίου. Σωστά. Επίσης να πούμε, όπως ξέρουμε όλοι μας, το διαζύγιο χωρίζεται σε συνενετικό, όπου είναι και πιο εύκολη και φτηνή η λύση να κάνεις ένα διαζύγιο, και μετά στο διαζύγιο με αντιδικία. Εκεί, λέει, απαιτείται ένας καλός δικηγόρος, ο οποίος καλό είναι να είναι έμπειρος με το οικογενειακό δίκαιο.
Στο θέμα τώρα των... Τέλος πάντων, μακάρι να μην χωρίζουν, να μην χρειαστεί να, μην χρειαστεί να μεταβούν ζευγάρια σε διαζύγιο, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο, οπότε να προσέχετε ποιον θα επιλέξετε να έχετε δίπλα σας από την αρχή. Να τον τσεκάρουν, να τον τσουρουφλήσουν. Άρια μου, δεν νομίζω το θέμα να είναι να ελέγξεις κάποιον αν είναι καλός. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στην εποχή μας. Θα το ζήσεις, μωρέ, αν είναι καλός ή όχι. Θα το δεις. Εύκολα παρατείται ο κόσμος. Επειδή έχω δει πολλές φάσεις διαζυγίων και χωρισμών στον κύκλο το δικό μου και βλέπω, δείξω πάρα πολύ κόσμο και βλέπω ο λόγος που χωρίζω ο κόσμος περισσότερο είναι ψιλοάσχετος. Σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ. Δηλαδή δεν μου είπε αυτό ή δεν πήγαμε εκεί διακοπές που ήθελα εγώ. Δηλαδή είναι τόσο γελοί οι λόγοι. Χωρίζουν τώρα οι παιδιά. Χωρίζουν για αυτό, πρέπει να χωρίσουν επειδή βγαίνει πολύ με τις φίλες της ή όλος βγαίνει με τους φίλους. Δηλαδή δεν υπάρχει επικοινωνία, έχει υπάρχει. Έχει απομονωθεί στο εγώ του. Κοιτάει να ικανοποιήσει το εγώ του, δεν υπάρχει ειλικρίνεια στην επικοινωνία των ανθρώπων. Τώρα, όσο πάει το θέμα των διαζυγίων, τώρα με τα παιδιά. Η μελέτη λέει τώρα ότι όταν οι γονείς χωρίζουν, καμιά φορά συνήθως ο πατέρας και η μάνα τα κρατάει, ο πατέρας είναι πιο πολύ απόν πριν το διαζύγιο. Όταν γίνει ένα τέτοιο διαζύγιο, επειδή ο πατέρας πρέπει να έχει κάποια επιμέλεια. Έστω περιστασιακά, βοηθάει τουλάχιστον το θετικό ότι γίνεται πιο πολύ γονέας. Επικοινωνεί ξανά με το παιδί ή τα παιδιά. Που όταν ήταν μαζί δεν. Και μια άλλη φάση είναι ότι ένα διαζύγιο μπορεί να αποσυμφορήσει έντονα συναισθήματα που ζουν τα παιδιά μέσα σε τσακωμούς, μέσα σε μια οικογένεια. Δηλαδή καλύτερα ένα διαζευμένο ζευγάρι και τα παιδιά να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον που βλέπουν μια τον ένα γονιό, μια τον άλλο γονιό. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Παρά να υπάρχει ενδοοικογενειακή βία ή ύβρις ή ψυχαναγκασμός. Άρα αυτό είναι το θετικό, μπορώ να πούμε, ενός διαζυγίου που βασικά ως διαζύγιο, η λέξη διαζύγιο δεν είναι θετική. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ και τον εξοικία και να μην καλλιεργούν και ψευδεστήσεις στα παιδιά ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβρούν οι γονείς ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά να μην καλλιεργήσει. Σωστά, να μην καλλιεργήσει. Γιατί ακούς και αυτό, παιδάκι, μπαμπά, αγαπάς τη μαμά. Έτσι. Μου έχει τύχει να το ζήσω. Και είναι λυπηρό, ο μπαμπάς και η μαμά κοιτούνται μεταξύ τους. Το καλό είναι ότι ορισμένοι γονείς. Ευχαριστώ, αστέρια μου. Σας διακόπτω. Sorry. Αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ να αναπτύξουμε και έτσι μερικές πληροφορίες που βρήκαμε στο διαδίκτυο για το διαζύγιο. Από εκεί και πέρα τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 11.30 ώρα το βράδυ. Από μας, γεια σας!